που αποτελεί ένα καλό ιονό για το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Η προσμονή του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε τόσο από την προσέλευσή του όσο και από τις εκδηλώσεις του πριν από την έναρξη του μάτς. Πολύ επιδοτικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας αθλήμα. Για πάμε. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Σαντάνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μπελχάτς δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Μεγάλη προσπάθεια. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Στέλνει μακριά την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Βαλέρη. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Κεφαλιά! Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ένα ακόμα κόρνερ για αυτούς. Και να η κεφαλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Αθπιλικουέτα θα κάνει τη μακρινή παλιά. Νέλσον έχει το νου του προς τη μεγάλη περιοχή. Τη στέλνει μακριά. Εξαπολύει ένα σουτ και σημειώνει τον γκολ. Αυτό μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Νέλσον. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με τάκλιν δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Με καλές προϋποθέσεις από το σούτ. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Ο Ινς μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Σουτάρι και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλή σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλου του γηπέδου. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Καλή επινόηση, για να δούμε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Βαλέρη. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάμε για το κόρνερ.
Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Και πάει απευθείας στα χέρια του goalkeeper η μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ξεκινάει η κόντρα. Βαλέρη. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Προσπάθησε να τον ταΐσει. Αλλά δεν ήταν καλή η συνεδρίωση. Νέλσον. Αθπιλικουέτα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Τον βρίσκει πολύ ωραία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Σαντάνα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Μπερτράντ. Φερνάντεθ. Σαντάνα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Είναι απίθανος. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Και η σέντρα απομακρύνεται από τη ζώνη κινδύνου με τη γρήγορη αντίδραση του αμυντικού. Ωστόσο είναι κόρνερ. Και ο διαιτητής θα δείξει. Φερνάντεθ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Μπελχάτζ θα πασάρει προς τα δεξιά. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ευκαιρία! Νέα κεφαλιά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Θα σεντράρει. Καλό διώξω. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Το...
Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Η Μπάζιλτον δεν θα πρέπει να πανικοβληθεί. Χρειάζονται ψύχρεμες και μεθοδικές κινήσεις εδώ για να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα και να αρχίσει να ψάχνει για ένα γκολ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια. Η Μπάζιλτον φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Thorn. Bertrand. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σαν να συγκρούονται με τείχο. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Η θέλησή του και η αυτοθυσία του να γυρίσει στα μετόπιστεν, να στηρίξει τους συμπαίκτες του στην άμυνα, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέο παίκτη που ονειρεύεται να κάνει καριέρα. Thorn έβαλε όμορφα το πόδι του και πήρε την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Όπως θα διώξουν. Μπελχάτζ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου και ακόμα περισσότερο σε αυτή των προπονητών τους. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μπερτράντ. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Νέλσον. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Τη στέλνει μακριά. Έκοψε την πάσα. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Συμφωνώ, Χρήστο. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Φερνάντεθ. Περνιόρ. Πάει για τον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σήμερα. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσης. Τα υπόλοιπα είναι έτσι προσούρτη για έναν επαγγελματία παίκτη. Nothing else.
γνωρίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Ξαναμπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι. Έχουν πάρει φόρα και δεν σταματάνε με τίποτα. Για να δούμε, θα συνεχίσουν έτσι. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Άστοχη η σέντρα από επιχείρηση. Όχι, δεν μπορεί να την προλάβει. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Θα εξαπολύσει το σουτ. Ωραία επέμβαση, μπράβο. Ο Ινς δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Χουακίν. Χουακίν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Καταφέρνουν να διώξουν. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Τον έστειλε αδιάβαστο. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η Southampton θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση τους. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Τέβες επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο Ακίν θα περάσει και είναι μόνος. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Έτοιμος για το σουτ. Δεν ήταν αρκετά γρήγοροι ώστε να κάνουν τη ζημία. Άργησε γιατί δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα. Την επόμενη φορά θα πρέπει να αποφασίσει πιο γρήγορα. Αν βέβαια θέλει να κάνει κάτι, έτσι. Η Southampton θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Εδώ θα γίνει τέβε! Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Ίσως η όλη ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί φαίνονται μπλοκαρισμένες και οι δύο ομάδες. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Κοκλάν έχει κενό χώρο μπροστά του. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Τέβες ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Φερνάντεφ τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Κοκλάν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία.
Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Φερνάντεθ. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Έρχεται το σούτ. Για ελάχιστα εκατοστά δεν πήγε η μπάλα. Αυτό ήταν τέλος. Και εδώ τελειώνει η μεσοπαλία. Ένας καταπληκτικός αγώνας χωρίς νικητήριο γκολ. Με πολύ πάθος και ενθουσιασμό για τους ιδιαίτερους θεατές. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι στον αγώνα και εν τέλει είναι και οι δύο ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άλλο σχολιασμό.